Επετειακή ημερίδα ιστορίας αφιερωμένη στο γεγονός με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή της νομικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Θεοχάρη Δαλακούρα, πρόεδρο της Επιτροπής Επετειακών Εκδηλώσεων που συνέστησε η ΠΑΜΑΘ για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης και ενσωμάτωσης της Θράκης στην Ελλάδα και με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημών. Τις εργασίες της πρώτης ημέρας έκλεισε το μουσικό σύνολο Θράκη Αντρίο με μουσικές διασκευές του Δημήτρη Βιντρίδη. Προωθούνται και εμπεδώνονται οι αξίες που συνθέτουν στην εξέλιξή τους τις επικρατούσες σήμερα σύγχρονες απαιτήσεις ενός κράτους δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτούν αξία τόσο η διαπίστωση του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ Δημήτρη Τζιόβα ότι δίχως το πολιτισμικό κεφάλαιο της αρχαιότητας ο αγώνας της Επανάστασης της Ελλάδας το 1821 δύσκολα θα είχε ευοδοθεί, δεδομένου ότι στα μάτια των δυτικών η απελευθέρωση των Ελλήνων σήμαινε τη νίκη των αρετών του κλασικού πολιτισμού και ο αγώνας τους αποκτούσε ευρύτερες διαστάσεις, αναγόμενος σε πάλι πολιτισμού κατά της βαρβαρότητας, πνεύματος κατά της τυραννίας. Στην ίδια κατεύθυνση, η διαπίστωση του γερμανού φιλοσόφου Φρίντριχ Νίτσε, κατά την οποία αρχίστε να γκρεμίζετε όλα τα αρχαία μνημεία και την αρχιτεκτονική τους. Αδειάστε όλα τα μουσεία σας. Έπειτα σβήστε την ελληνική γλώσσα από παντού. Αλλάξτε όλα τα βιβλία σας, γιατί παντού θα υπάρχει έστω και μία ελληνική λέξη. Αλλάξτε τα Ευαγγέλια. Αλλάξτε το όνομα του Χριστού, που κι αυτό βγαίνει από τα ελληνικά. Αλλάξτε την παιδεία σας. Αλλάξτε το όνομα της ιστορίας. Αλλάξτε τα ονόματα των πανεπιστημίων σας. Τον τρόπο γραφής σας. Διαγράψτε τη φιλοσοφία και θα πείτε δεν γίνεται. Σωστά, δεν γίνεται γιατί μετά δεν θα μπορείτε να στεριώσετε ούτε μια πρόταση. Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα. Από τούτο το αφετηριακό πλαίσιο της προσφοράς του ελληνισμού στα γράμματα, στον πολιτισμό και στις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, προκύπτουν ωστόσο και οι σύγχρονες προκλήσεις για τη σημερινή Ελλάδα και για τη Θράκη, για τις σχέσεις του πολίτη με την πολιτεία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο, του ανθρώπου με το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Το νόημα από τις επετείους του 1821 και του 1920 συμπυκνώνεται αφενός την απέτηση προάσπισης της ελευθερίας και των ατομικών ελευθεριών και αφετέρου παράλληλα στην απέτηση επικαιροποίησης και εξέλιξης των θεσμών και των αξιών που μας κληροδότησαν οι δύο τελευταίοι αιώνες. Θεσμών όπως οι διεθνείς οργανισμοί, τα διεθνή δικαστήρια, η διεθνή συνεργασία και αξιών όπως αυτών που συνθέτουν το κράτος δικαίου, της δημοκρατίας, των ελευθεριών, της προστασίας, της αξίας του ανθρώπου και της αναλογικότητας. Ενώ την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, από το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής, πραγματοποιήθηκε επετειακή ημερίδα διαλεκτολογίας με κεντρική ομιλήτρια την ομότιμη καθηγήτρια γλωσσολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρία Πινελόπη Βουγιουκλή Καμπακάκη, η οποία έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη του διημέρου και με τη συμμετοχή εκλεκτών ομιλητών. Και αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε την ευκαιρία μαζί με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να πραγματοποιήσουμε ένα διήμερο με δύο ξεχωριστές ημερίδες για να τιμήσουμε την επέτειο της ενσωμάτωσης της Θράκης στην Ελλάδα, την οποία δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε τον καιρό που πραγματικά ήταν η επέτειος. Βέβαια, μια επέτειος είναι πάντα μια σύμβαση, οπότε εμείς χαιρόμαστε που τώρα καταφέραμε να κάνουμε και την ημερίδα της ιστορίας, η οποία έγινε χθες και αφορούσε την ιστορική εκείνη ακριβώς περίοδο της εποχής. Η μερίδα λοιπόν της ιστορίας αφορούσε την κατάσταση στη Θράκη την εποχή της ενσωμάτωσης. Είχαμε με εξαιρετικές εργασίες από συναδέλφους που έγιναν ειδικά για αυτή την ημερίδα. Η σημερινή ημερίδα της διαλεκτολογίας αφορούσε τη γλώσσα ως στοιχείο πολιτισμού της Θράκης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ακόμα σημαντικότερο είναι ότι συμμετείχαν θρακιώτες από διάφορα μέρη της Θράκης μας, οι οποίοι είναι φυσικοί ομιλητές, είναι νέοι στην ηλικία και συνεχίζουν το ιδίωμα
να το μιλάνε, να το επεξεργάζονται επιστημονικά και να το διδάσκουν στους φοιτητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και ευχαριστούμε την Περιφέρεια που χρηματοδότησε όλη αυτή την επέτειο, την επαιτειακή εκδήλωση των δύο ηθών ημερίδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλές γιορτές με υγεία και του χρόνου χωρίς κορονοϊό. Σήμερα είμαστε εδώ ως Ξυλαγανιώτες. Ήρθαμε να παρουσιάσουμε μία πιλωτική έρευνα που ξεκινήσαμε στην Ξυλαγανή εδώ και 2 χρόνια με την κυρία Καμπάκη Βουγιουκλή με το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Κομωτινής. Σήμερα λοιπόν παρουσιάσαμε εδώ τις 3 διαλέκτους που υπάρχουν στην Ξυλαγανή, τα Μπογιαλικιώτικα, τα Ντουγαναλιώτικα και τα Ανατολικοθρακιώτικα. 3 διάλεκτοι που ευτυχώς για μας, μεγαλώνοντας στην Ξυλαγανή, τις μοιηθήκαμε, μάθαμε πάρα πολλές λέξεις και ακόμη και σήμερα μπορούμε να τις ακούσουμε στο χωριό. Όσοι λοιπόν επισκέπτονται την Ξυλαγανή και έχουν επαφές με Ξυλαγανιώτες, σίγουρα θα τις ακούσουν. Μικρή λοιπόν ιστορία της Ξυλαγανής επίσης παρουσιάστηκε σήμερα από τον κύριο Βαφιάδη Γιώργο και τον κύριο Τριαντάφυλλο Παπαδάκη. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Περιφέρεια και το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Κομωτινής για αυτή την τιμή που μας κάνανε, να είμαστε σήμερα και εμείς εδώ. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές να έχετε. Η Περιφέρεια οργάνωσε αυτό το Σαββατοκύριακο ένα σπουδαίο, μια σπουδαία διημερίδα αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης και την ενσωμάτωσή της στην πατρίδα μας. Η διημερίδα αυτή ήταν αφιερωμένη πρώτη της μέρα στο ιστορικό κομμάτι του γεγονότος και η δεύτερη μέρα ήταν σήμερα, δηλαδή είχαμε την διημερίδα της διαλεκτολογίας σχετικά με τις διαλέκτους, τις θρακιώτικες νέες διαλέκτους. Δεν θα γινόταν τίποτε χωρίς την υποστήριξη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Πινελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, όλους τους συλλόγους που συμμετείχανε, το πλήθος των συλλόγων, που πραγματικά παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά τον COVID, παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα μηνύματα με προσοχής που έπρεπε να σταλούν πραγματικά για τη χθεσινή βραδιά, καταφέραμε και βγάλαμε σε πέρας αυτή την εκδήλωση. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η όλη διοργάνωση και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε και επόμενες εκδηλώσεις σχετικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν παρουσιάστηκε η σουφλιώτικη γλώσσα, ο τρόπος διδαχής στο Πανεπιστήμιο, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και όχι μόνο. Και είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τη δουλειά μου και των υπολείπων συναδέλφων από το σουφλί, ώστε να δει ο κόσμος τη δουλειά που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, με συλλογή στοιχείων, με έρευνα και φυσικά με την συνεργασία της Περιφέρειας και της αγαπητής κοσμητόρισσας κυρίας Πινελόπης Καμπάκη Βουγιουκλή. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα και όλο και περισσότεροι νέοι θα ενδιαφερθούν για να μάθουν τη σουφλιώτικη γλώσσα, τη σουφλιώτικη διάλεκτο. Εγώ είμαι, σύσε, τόσοι είναι, αυτοί είναι, το είναι, εμείς είμαστε, σύσε είστε, αυτοί είναι, αυτές είναι, αυτά είναι. Η δεύτερη στήλη στα του Γαναλιώτικα, εγώ είμαι, σύσε, κίνος, κίν, κίνο είναι, εμείς είμαστε, σύσε είστε, τούτοι. Τούτες, τούτα είναι. Και στα Ανατολικοθρακιώτικα, εγώ είμαι, εσύ είσαι, ούτως είναι, εμείς είμαστε, εσείς είστε, ούτε είναι. Φαντάζεστε λοιπόν και οι τρεις αυτές διάλεκτοι πώς επέζησαν μέσα στην Ξυλαγανή τόσα χρόνια. Κάποια σίγουρα, όπως είπε και ο Γιώργος, κάποια καπάκωνε σε εισαγωγικά την άλλη. Τα Μπογιαλικιώτικα λοιπόν υπερίσχυσαν. Και τα ακούμε λίγο περισσότερο πλέον. Ναι. Στα μέρη του σώματος λοιπόν. Έχουμε το χέρι, αντίστοιχα το ίδιο και οι Γαναλιώτες, χέρι και χέρι. Οι Ανατολικοθρακιώτες, πόδι, ποδάρ, το ξερό μου, πόδι αντίστοιχα. Το κεφάλι, πατσάς, να φας τον πατσάς έλεγα. Δηλαδή, το έλεγαν περιφερειακά να το πω. Σκοπικά, ναι. Γρατζούνα, ή κεφάλι, ή κοιλιά. Μπρούσκα, μπουζούκα, κοιλιά, ή
ίσως κάποιες από αυτές να τις έχετε ακούσει, αν έχετε επαφή σε χωρί και χωριά, σίγουρα. Ιδίως η Μπρούσκα. Στομάχι, σκυβές, στομάχι και στομάχι αντίστοιχα, μάτια, ταγκαβά, ταγκαβά στα δυο, μάτ και αντίστοιχα μάτ, η μύτη, γκάγκα, ζουρνάς, γκάγκα και μύτη αντίστοιχα, το στόμα, τα τσαούλια με πονούν, το στόμα και στόμα αντίστοιχα, ο λαιμός, τραχλιά, γκουρτιλιάνος και λαιμός, η πλάτ, πλάτ και για τους τρεις πλάτ. Όπου το ακούσαμε αρκετές φορές, το εγκαταλείψαμε, είναι δηλαδή η πλατεία του χωριού στα Πλατάνια ή στο μισοχώρι, όπως λέμε, στα περισσότερα χωριά της Θράκης και πολύ περισσότερο βέβαια του Βορείου Έρδου, όπου εκεί οι φιλόξενοι κάτοικοι μας περιμένουν για να μας υποδεχθούν, όσοι είμαστε εδώ βέβαια, με το δικό τους χαρακτηριστικό και όμορφο τραγούδι του Μαμά τα Παλικάρια. Τραγούδι ιδιότυπο που συναντιέται και ακούγεται βέβαια μόνο εκεί, αλλά και που χορεύεται στον ομώνυμο χορό του Μαμά τα Παλικάρια από τους ίδιους τους γρατινιώτες και τις γρατινιώτισες. Επιπλέον, κατά το διάστημα 11 έως 19 Δεκεμβρίου, στο φωαγέ του Μεγάλου Μουσικής, πραγματοποιείται έκθεση στρατιώτικης κληρονομιάς από την προσωπική συλλογή του Γιώργου Αρβανίτη. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μένα ο λαός της Κομωτινής
όλοι οι Θρακιώτες και όσοι μπορούν να έρθουν για να δουν αυτά τα κοιμήλια, τα οποία για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλος κόπος και μεγάλος φόβος για να τα μεταφέρω από την Αθήνα και να έρθουν εδώ, γιατί όταν μεταφέρεις κάτι μπορεί να καταστραφεί να κάνει και είναι καλό να έρθουν να τα δουν. Δεν σημαίνει ότι πολλά από αυτά είναι γνώριμα και σαφώς και υπάρχουν σε διάφορα λογογραφικά μουσεία που είναι της Θράκης. Πιστεύω ότι μερικά πράγματα όμως μπορεί και να μην υπάρχουν ή να υπάρχουν άλλες εκδοχές. Εξάλλου η παράδοση, η πολιτιστική, η κληρονομιά της Θράκης είναι τόσο τεράστια που εγώ μπορεί να έχω 500 τσευρέδες και κάθε φορά βρίσκω και ένα τσευρέ διαφορετικό. Κάθε φορά βρίσκω φορεσκές που έχουν διαφορετικά κεντήματα, άλλα σχέδια και λέω αυτή η Θράκη είναι ατελείωτη. Σας προσκαλώ όλους στη Θράκη μας. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα έχουμε μερικές καρποστάλ μέχρι το 1920, οι οποίες είναι αυτής της εποχής και βλέπουμε τα πρόσωπα με τα κόκκινα μάγουλα κτλ. Οι φωτογραφίες, οι προσωπογραφίες, τα μπούστα με το ανδρόγυνο. Και εδώ έχουμε μία φωτογραφία, η οποία είναι από φωτογραφείο της Φιλιππούπολης και είναι γραμμένο από πίσω Φιλιππούπολης, στα ελληνικά, μέχρι το 1908, που πλέον η Φιλιππούπολη είναι ελληνική. Από εκεί και μετά απαγορεύεται στους Έλληνες να έχουν ακόμα και ελληνικό επίθετο.